Καλώς ορίσατε φίλοι και φίλες στο κανάλι μας, εδώ στο Roast TV, από όπου θα ενημερώνεστε καθημερινά με τα πιο καυτά νέα και spoilers για το μεγαλύτερο τηλεοπτικό γεγονός του 2023, για το Survivor All Stars. Από ποιον βγήκε στη φόρα και για ποιον χτυπάει η καμπάνα, πάμε να δούμε ποιος είναι. Ο πρώτος μήνας προβολής του Survivor All Star έχει ολοκληρωθεί και πλέον έχουμε μπει στο δεύτερο, με τα πράγματα να εξελίσσονται περισσότερο σε reality παρά σε παιχνίδι επιβίωσης. Οι δύο ομάδες έχουν ήδη ξεκινήσει τις ίντριγκες, με τα φλερτ να πρωταγωνιστούν, τις αποβολές να έχουν πέσει και τις εισβολές παικτών να συζητιούνται έντονα. Σίγουρα έχουμε μεγάλη πορεία μπροστά μας μέχρι το καλοκαίρι για την ανάδειξη του νικητή. Σε κάθε περίπτωση άλλοι ξεχωρίζουν αγωνιστικά και άλλοι με βάση το χαρακτήρα τους. Πρώην παίκτης λοιπόν κάνει πρόβλεψη για τον νικητή. Για εκείνον λοιπόν, σοβαρές ελπίδες έχουν ο Κωνσταντίνος Βασάλος και ο Ηλίας Μπόγδανος, με τον τελευταίο να τον κατηγορεί για παραπάνω σχέσεις με τον παραγωγό, Ατζούνι Λιτζαλή. Μάλιστα, ο πρώην παίχτης τόνισε πως ο Ηλίας πήγαινε σπίτι του, ακόμα και στην Τουρκία, αφήνοντας να εννοηθεί πως η νίκη μπορεί, αν συμβεί, θα είναι στημένη. Πιστεύω ότι στον τελικό θα πάει ο Μπόγδανος και θα είναι και ο Βασάλος. Ο Βασάλος δεν βγαίνει υποψήφιος ποτέ, δεν ξέρω γιατί. Θα πάει τελικό ο Μπόγδανος και ίσως το πάρει, γιατί πολύ στην Τουρκία πήγαινε ο Μπόγδανος, στο σπίτι του Ατζούν, 5 με 6 φορές, στην Αγγλία. «Όλα αυτά κάτι μου λένε», είπε. Φίλοι και φίλες, τα πάντα μπορεί να συμβούν ανά πάσα στιγμή στο Survivor, μην ξεχνάμε άλλωστε ότι είναι το παιχνίδι των ανατροπών, και όταν μιλάμε για το All Stars τότε το ενδιαφέρον χτυπάει κόκκινο. Κάντε λοιπόν εγγραφή στο κανάλι μας και κλικ στο καμπανάκι, για να μην χάνετε τα τελευταία νέα και τα spoilers που ανεβάζουμε.